σύντομος προς τροπή, αντίστοιχος προς όσα προηγουμένως ανεπτύχθησαν λεπτομερώς. Ανεβαίνετε, ανεβαίνετε αδελφοί, επιθυμώντες ολόψυχα τας αναβάσεις, ακούοντας αυτόν που λέγει «Δεύτεν αναβώμε εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκο του Θεού ημών», Ισαΐα Β. 3, ο οποίος δίνει στα πόδια μας την ευκαινησία της ελάφου και μας ανεβάζει σε υψηλούς τόπου, Ψαλμός Ι. 34, ώστε να νικήσουμε δοξολογώντας αυτόν, Αβακούμ Γ. 19. Να τρέξετε παρακαλώ μαζί με εκείνον που λέγει «Σπουδάσομεν έως σου καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση του Θεού εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Εφεσίων Δ. 13. «Του Χριστού που την ηλικία των 30 ετών ως άνθρωπος ευαυτίστηκε και κατήχε την 30η βαθμίδα της πνευματικής κλίμακος. Ας προχωρήσουμε μέχρι την τελευταία βαθμίδα της αγάπης για να συναντήσουμε τον Θεό, εφόσον βέβαια η αγάπη είναι ο Θεός, στον οποίο πρέπει ο ύμνος, στον οποίο ανήκει η δύναμη και το σθένος, στον οποίο υπάρχει αιτία κάθε καλού και υπήρχε και θα υπάρχει εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν». Λόγος έτερος του Ιωάννου της Κλίμακος εις τον ποιμένα. Εις το επίγειο αυτό βιβλίο, ο θαυμάσιε, σε άφησα τελευταίο από όλους. Στο ουράνιο όμως βιβλίο είμαι πεπισμένος ότι θα προηγεί σε όλων μας, διότι ασφαλώς είναι αξιόπιστος εκείνος που είπε ότι οι τελευταίοι κατά το φρόνημα θα είναι πρώτοι κατά το αξίωμα, Ματθαίου Κ. 16. Ποιμήν στην κυριολεξία είναι εκείνος που μπορεί να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα πολλολότα λογικά πρόβατα με την ακακία του, τον ζήλο του και την προσευχή του. 3. Κυβερνήτης είναι αυτός που από τον Θεό και τους κόπους του απέκτησε πνευματική δύναμη και μπορεί όχι μόνο από την τρικυμία αλλά και μέσα από την άβυσσο να ανασύρει και να σώσει το πλοίο. 4. Ιατρός είναι εκείνος που έχει αποκτήσει σωματική και ψυχική ανοσία και δεν χρειάζεται κανένα φάρμακο για την υγεία του. 5. Διδάσκαλος πραγματικός είναι αυτός που έλαβε από τον Θεό πνευματικό βιβλίο γραμμένο δια δακτύλου Θεού, δηλαδή δια της ενεργίας της θεϊκής ελάμψεως, και δεν έχει πλέον ανάγκη από τα άλλα βιβλία. Δεν αρμόζει στους διδασκάλους να διδάσκουν από αντίγραφα και χειρόγραφα, όπως και στους ζωγράφους να αντιγράφουν παλαιούς πίνακες. 6. Εσύ που εκπαιδεύεις αυτούς που ευρίσκονται κάτω, να τους παρέχεις διδασκαλίες εις την άνωθεν εξύψη σοφία και με τις αισθητές εικόνες και μεθόδους γύμναζέ τους στα πνευματικά. Μην ξεχάσεις αυτόν που λέει ότι ουκ επάνθρωπον ουδέ δι' ανθρώπου την διδασκαλία παρέλαβον ή εδιδάχνει. Γαλάτας Α12. Διότι δεν είναι δυνατόν με γήινες διδασκαλίες να θεραπεύσουν ποτέ αυτούς που είναι πεσμένοι στη γη. 7. Ο ικανός κυβερνήτης θα διαστούσει το πλοίο και ο καλός ποιμήν θα ζωγονήσει και θα θεραπεύσει τα αρρωστημένα πρόβατα. Όσο τα πρόβατα ακολουθούν συνεχώς τον ποιμένα και προχωρούν τόσο, θα είναι εις θέση να απολογηθεί υπέρ αυτών στον οικοδεσπότη. Ας λιθοβολεί με τα λόγια όποι μην τα πρόβατα που μένουν πίσω από οκνηρία ή γαστριμαργία. Είναι και αυτό μια απόδειξη καλού ποιμένος. 8. Όταν τα πρόβατα αρχίζουν να νιστάζουν ψυχικά από τη φλόγα του καύσωνος ή μάλλον του σώματος, τότε ο ποιμήν ας υψώνει τα μάτια στον ουρανό και ας αγρυπνεί με υπερβολικό ενδιαφέρον για αυτά, διότι συνήθως την περίοδο αυτή του καύσωνος ο λύκος τρώγει πολλά πρόβατα, αλλά όμως εάν τα λογικά πρόβατα δείξουν ταπείνωση, όπως τα άλογα πρόβατα που την ώρα του καύσωνος κλείνουν κάτω προς τη γη το κεφάλι, τότε ας ενθυμούμεθα εκείνον που είπε «Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξοδενώσει», Ψαλμός Μνή 19. 9. Όταν πέσει στο πίμνιο ο σκοτισμός και η νύχτα των παθών, στήσε ακίμητο τον κίνα, το σκύλο ενώπιον του Θεού, στη νυχτερινή σκοπιά. Δεν είναι καθόλου ανάρμοστο να θεωρήσει ως κίνα τον νου σου που φωνεύει τα νοητά θηρία. 10. Ο αγαθός Κυρίος μας έδωσε και τούτο το φυσικό ιδίωμα. Ο ασθενής να χαίρεται βλέποντας τον ιατρό, έστω και αν δεν έχει καμία ωφέλεια από αυτόν. 11. Απέκτησε και εσύ, ο θαυμάσιε, έμπλαστρα ιατρικά, υγρά, ξηράφια, κολύρια, σπόγκους, φλεβότομα, θερμοκαυτήρες, αλυφές, υπνοτικά, μαχαίρι, επιδέσμους και αυτό που λέγεται αναυσία, δηλαδή το να μη σε πιάνει ναυτία και αηδία από τη δυσοδεία των πληγών. Αν δεν τα διαθέσουμε αυτά,
πώς θα ασκήσουμε την επιστήμη μας, δεν υπάρχει τρόπος, διότι όχι με λόγια αλλά με έμπρακτη επέμβαση ωφελούν οι γιατροί τους ασθενείς και παίρνουν την αμοιβή τους. 12. Έμπλαστρο είναι η θεραπεία των παθών που φαίνεται εξωτερικά, δηλαδή των σωματικών. Ιατρικό υγρό είναι η θεραπεία των εσωτερικών παθών και το άδειασμα της εσωτερικής ακαθαρσίας που δεν φαίνεται. Ξηράφι είναι ο εξευτελισμός που δαγκώνει αλλά καθαρίζει τη σαπίλα της ίσιας. Κολύριο είναι το καθάρισμα του ψυχικού οφθαλμού, ο οποίος εθολώθηκε και ταράχτηκε από τον θυμό. Κολύριο είναι η επίπληξη που πικραίνει αλλά ύστερα από λίγο θεραπεύει. Φλεβότομο είναι το σύντομο άδειασμα της κρυμμένης ακαθαρσίας και δυσοδείας. Φλεβότομο είναι κυρίως έντονη και απότομη επέμβαση προς τη σωτηρία των ασθενών. Σπόγκος είναι η μετά τη φλεβοτομία και την εγχείρηση θεραπεία και το δρόσισμα του ασθενούς με τα γλυκά και ήπια και απαλά λόγια του ιατρού. Θερμοκάφτυρ είναι ο κανόν και το επιτίμιο που δίνεται με αγάπη για ορισμένο χρόνο στον αμαρτάνοντα στη μετάνοιά του. Αληφή είναι η μετά τον καυτηριασμό ανακούφισης που προσφέρεται στον ασθενή με κάποιο λόγο ή με άλλη μικρή παρηγοριά. Υπνοτικό είναι το να σηκώσουμε το βάρος του υποταχτικού και με την υποταγή να του χαρίσουμε ανάπαυση και ύπνο, άυπνο και αγία τύφλωση ώστε να μην βλέπει τα καλά που έχει. Επίδεσμος είναι το να στερεώνεις μέχρι θανάτου και να δένει σφιχτά με την υπομονή τους παραλελειμμένους και αποχαυνομένους από την καινοδοξία. Και τελευταία απ' όλα, μαχαίρι είναι το μέτρο και η απόφαση για την αποκοπή ενός σώματος που ενεκρώθηκε ψυχικά και ενός μέλους που εσάψε, ώστε να μην μεταδώσει και στους υπολείπους την ειδική του βλάβη. 13. Μακαρία και αξιέπαινη για τους ιατρούς η αναυσία και για τους ηγουμένους η απάθεια. Διότι οι μεν πρώτοι, εφόσον δεν αισθάνονται ναυτία και αηδία, χωρίς σκόπο θα επιχειρήσουν τη θεραπεία κάθε δυσοδείας. Και οι δεύτεροι πάλι, κάθε νεκρωμένη ψυχή, θα μπορέσουν να την αναστήσουν. 14. Ας είναι και αυτή μία από τις προσευχές του ηγουμένου, να κατορθώσει να συμμετέχει στον πόνο και στις διαθέσεις κάθε αδελφού ανάλογα με την τάξη και την αξία του καθενός, για να μην το πάθει όπως ο Ιώβ και βλάψει πολύ τόσο αυτόν που αγαπά όσο και τους άλλους αδελφούς συμμοναστάς. Αυτό δε συνήθως το παθαίνουν οι ηγούμενοι όταν δεν έχουν ακόμη τελείως γυμνασμένες τις πνευματικές αισθήσεις, ώστε να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό και το ενδιάμεσο. Είναι μεγάλη εντροπή για το γέροντα να προσεύχεται να δοθεί στον υποτακτικό του κάτι που ο ίδιος δεν το απέκτησε ακόμη. Εκείνοι που αντίκρισαν το πρόσωπο του βασιλέως και τον έκαναν φίλο τους, μπορούν έπειτα και τον κάθε υπηρέτη και βοηθό, ακόμη και άγνωστος, εάν είναι και εχθρός, εάν θελήσουν να τον συμφιλιώσουν με τον βασιλέα και να τον κάνουν να απολαύσει τη δόξα του. Παρόμοια να σκέπτεται και για τους Αγίους. 16. Τους πιο στενούς και αληθινούς φίλους τους σέβονται και τους υπακούν οι φίλοι τους. Ίσως ακόμη πιέζονται και βιάζονται από αυτούς. Είναι καλό να αποκτήσεις φίλους τους νοερούς φίλους, διότι κανείς άλλος δεν μας βοηθεί τόσο πολύ στην αρετή. 17. Κάποια θεοφιλής ψυχή μου διηγήθηκε ότι πάντοτε ιδιαιτέρως όμως στις αιτήσεις και δεσποτικές εορτές ο Κύριος αμείβει τους δούλους του με δωρεές. 18. Ο ιατρός οφείλει να αποβάλει τελείως τα πάθη από μέσα του, ώστε την κατάλληλη περίσταση να μπορέσει να τα υποκριθεί και μάλιστα το πάθος του θυμού, διότι εάν δεν τα έχει τελείως απομακρύνει από τον εαυτό του, δεν θα μπορέσει τότε να υποκριθεί με απάθεια. 19. Είδα έναν ύπο που ήταν ακόμη κάπως αγύμναστος, ο οποίος καθώς εσύρετο από το χαλινάρι και βάδιζε ήσυχα, ξαφνικά μόλις εχαλάρωσε ο λίγο το χαλινάρι, επιβουλεύτηκε την ζωή του ιδίου του κυρίου του. Η όμοια με ένιγμα αυτή περίπτωση εφαρμόζεται ως επιτοπλίστων με δύο δαίμονας. Όσοι θέλουν να την ερευνήσουν, ας την ερευνήσουν επίπονα. Τότε ο ιατρός θα καταλάβει τη σοφία που του εχάρισε ο Θεός, εάν μπορέσει να θεραπεύσει τα πάθη τα οποία για τους πολλούς είναι αθεράπευτα. 20. Αξιοθαύμαστος διδάσκαλος δεν είναι αυτός που έκανε σοφούς τους καλούς και ευμαθείς μαθητάς, αλλά εκείνος που έκανε σοφούς τους αμαθείς και καθυστερημένους. Τότε αποδεικνύεται και πενείται η ευφία των ηνιόχων, όταν και με ακαταλήλους και αγύμναστους ύπους νικήσουν και τους ύπους διασώσουν. 21. Εάν σου εδόθηκαν οφθαλμοί για να
προβλέπεις τα κύματα, ας δίνεις καλές και σαφείς προειδοποιήσεις στους ευρισκομένους μέσα στο πλοίο. Διαφορετικά θα είσαι και εσύ αίτιος του ναυαγίου, αφού εσύ ανέλαβες περισσότερα από όλους τους άλλους που είναι αμέριμνη την κυβέρνηση του πλοίου. 22. Είδα ιατρούς που δεν εφανέρωσαν από πριν στον άρρωστο τα αίτια της ασθενείας. Έτσι και τους ασθενείς και τον εαυτό τους επροξένηξαν πολύ κόπο και συντριβή. 23. Όσο ο γέροντας βλέπει τη μεγάλη αφοσίωση των υποτακτικών του και των ξένων προς το πρόσωπό του, τόσο περισσότερο οφείλει τότε να προσέχει στο κάθε τι που πρέπει να λέγει, διότι αντιλαμβάνεται πως όλοι αποβλέπουν σε αυτόν σαν σε αρχέτυπον εικόνα και τα λόγια του και τις πράξεις του τα θεωρούν κανόνα και νόμο για τη ζωή τους. 24. Τον αληθινό ποιμένα θα τον φανερώσει η αγάπη του. Από αγάπη άλλωστε ο ποιμήνε σταυρώθηκε. 25. Κάνε ειδικά σου με τα λόγια, όχι με τα έργα, τα αμαρτήματα των άλλων. Έτσι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις πάντοτε πολύ εντροπή εκ μέρους των εξομολογουμένων. 26. Κάνε τον αναμαρτάνοντα να πονέσει ο λίγο καιρό, ώστε να μην μακροχρονήσει η ασθένειά του ή επέλθει ο θάνατος εξαιτίας της καταραμένης σιωπής σου. Πολλοί από τη σιωπή του κυβερνήτου ενόμισαν ότι πλέον καλά, μέχρι ότου προσέκρουσαν πάνω σε βράχους. 27. Ας ακούσουμε τον Μέγα Παύλο που γράφει προς τον Τιμόθεο. Να τους παρατηρείς ευκαίρο σε κατάλληλο καιρό και ακέρο σε ακατάλληλο καιρό. Β. Τιμοθέου Δέλτα 2. Με το ακέρο νομίζω ότι εννοεί την περίπτωση που οι ελεγχόμενοι δέχονται ευχαρίστως τον έλεγχο και με το ακέρος όταν πικραίνονται από αυτόν. Άλλωστε, παρόμοια γίνεται με τις πηγές. Αναβλύζουν ύδατα χωρίς να υπάρχουν πάντοτε πλησίον τους δυσπισασμένοι. 28. Υπάρχουν και γέροντες, για να υπώ έτσι, με συνεσταλμένο χαρακτήρα, οι οποίοι πολλές φορές αποσιωπούν όσα πρέπει να αλεχθούν στους υποτακτικούς. Και αυτοί, ας μην παραιτηθούν από τη διδασκαλία των μαθητών, αλλά ας φροντίζουν να δίδουν εγγράφος σε αυτούς τις απαραίτητες εντολές. Ας ακούσουμε τι λέγει σε ορισμένα σημεία η Αγία Γραφή. Κύψε την σικιά, γιατί να αχρηστεύει και την γη. Λουκά Ιώτα Γάμα 7. Αποδίωξε των πονηρών από ανάμεσά σας. Α Κορινθίους Ε 13. Να μην προσεύχεσαι, ομιλεί ο Θεός προς τον Ιερεμία για αυτόν τον λαό. Ιερεμία Ζ 16. Παρόμοια λέξη του Σαμουήλ για τον Σαούλ. Α Βασιλειών Ι Σιγμα Τ Φ1. Όλα αυτά είναι απαραίτητο να τα γνωρίζει ο ποιμήν και να γνωρίζει σε ποιους και πώς και πότε πρέπει να εφαρμόζονται, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο αξιόπιστο από το Θεό. 30. Εάν κανείς δεν εντρέπεται όταν ελέγχεται ιδιαιτέρως για αυτόν, και ο δημόσιος έλεγχος θα γίνει αφορμή ανισχυτίας, διότι αυτός θεληματικά απεστράφει και ευδελίχθη τη σωτήρια. 31. Σκέπτομαι εκείνο που είδα σε πολλούς καλόγνωμους ασθενείς. Γνωρίζοντας τη δειλία τους και την αδυναμία τους, σκέτευσαν τους ιατρούς να τους δέσουν χωρίς τη θέλησή τους και με τη θεληματική βία να τους ιατρεύσουν. Διότι το πνεύμα ή το πρόθυμο για την ελπίδα της μελούσης ζωής οι δε σάρξαν θεσθενείς. Μαθαίου Κάπα Σίγμα 41. Για τις αμαρτωλές συνήθειες του παρελθόντος, και εγώ βλέποντας αυτό παρακάλεσα τους ιατρούς να πιστούν και να υπακούσουν σε αυτούς. Ο 32, δηλαδή ο γέροντας, ο οδηγός, ούτε πρέπει να παρουσιάζει σε όλους όσους προσέρχονται στη μοναχική στοή στενή και τεθλιμμένη την οδό, Μαθαίου Ζήτα 14, αλλά ούτε και στον καθένα των ζυγών Χριστών και των φορτίων ελάφρων. Μαθαίου Γιώτα Α 3, το καλύτερο είναι να εξετάζει κάθε περίπτωση και αναλόγως να προσφέρει το κατάλληλο φάρμακο σε αυτούς που βαρύνονται από μεγάλα αμαρτήματα και εύκολα ρέπουν προς την απόγνωση, ας δίδεται το δεύτερο φάρμακο. Ενώ σε εκείνους που ρέπουν προς το υπερήφανο και εγωιστικό φρόνημα είναι κατάλληλο το πρώτο, δηλαδή στενή και τεθλιμμένη οδός. 33. Μερικοί που επρόκειται να κάνουν μεγάλη οδηπορία ερώτησαν αυτούς που εγνώριζαν το δρόμο και εκείνοι τους είπαν ότι είναι ίσιος και χωρίς κινδύνους. Έτσι όμως, ακούοντας αυτά, οδηπορούσαν ανέλεμελα και στα μισά του δρόμου ή κινδύνευσαν ή ακόμη και γύρισαν πίσω, διότι ευρέθηκαν απροετοίμαστοι για τις θλίψεις. Το ίδιο σκέψου και για την αντίθετη περίπτωση. 34. Όπου άναψε την καρδιά ο Θεός Έρος, εκεί δεν ίσχυσε ο φόβος των λόγων. Όπου έκανε την παρουσία του ο φόβος της γέννης, εκεί παρατηρείται υπομονή κάθε κόπου. Και όπου εμφανίζεται η ελπίδα της αιωνίου βασιλείας, εκεί συναντάς την περιφρόνηση όλων των επιγείων. 35. Ο καλός στρατηγός πρέπει να γνωρίζει καλά την θέση και την τάξη καθενός στρατιώτου. Ίσως μέσα στο πλήθος των στρατιωτών του να υπάρχουν μερικοί που ξεχωρίζουν στη μάχη και στη μονομαχία. Αυτοί πρέπει να αποτραβηχτούν στην ησυχία και να έχουν βοηθό του υπέρ των, να είναι βοηθέ του υπέρ των στρατιωτών τους. 36.
Ο κυβερνήτης δεν μπορεί μόνος του χωρίς τη συνεργεία των αυτών να σώσει το πλοίο. Ούτε ο ιατρός μπορεί να θεραπεύσει τον ασθενή, εάν προηγουμένως δεν παρακληθεί από αυτόν και δεν παρακινηθεί για την πλήρη εμπιστοσύνη του και τη φανέρωση του τραύματος. Όσοι εντράπηκαν τους ιατρούς άφησαν τις πληγές να σαπίσουν. Πολλοί μάλιστα πολλές φορές οδηγήθηκαν και στο θάνατο. 37. Όταν βόσκουν τα πρόβατα, ο ποιμήν ας μην πάβει να παίζει τη φλογέρα της διδασκαλίας και μάλιστα όταν πρόκειται να κοιμηθούν, διότι τίποτε άλλο δεν φοβείται ο λύκος όσο τον ήχο της ποιμενικής φλογέρας. 38. Ο γέροντας δεν πρέπει πάντοτε να ταπεινώνεται παράλογα, ούτε πάντοτε να εξυψώνει τον εαυτό του απερίσκεπτα, βλέποντας τον Παύλο να χρησιμοποιεί και τα δύο κατά τις περιστάσεις. Κορινθίους Ι10 και Ι10. 39. Ο Κύριος πολλές φορές έκρυψε από τα μάτια των υποτακτικών μερικά ελαττώματα του γέροντος. Εκείνος όμως τα εφανέρωσε σε αυτούς και εκλούνισε μέσα τους την εμπιστοσύνη. 40. Είδα γέροντα ο οποίος από υπερβολική ταπείνωση συμβουλευόταν σε μερικά πράγματα τα τέκνα του. Είδα όμως και άλλον που ήθελε από υπερηφάνεια να τους επιδεικνύει την άσοφη σοφία του και να τους συμπεριφέρεται ειρωνικά. 41. Σπανίως βέβαια, αλλά έτυχε περίσταση που είδα εμπαθείς να γίνονται γέροντες απαθών και σιγά σιγά, επειδή εντράπηκαν τους υποτακτικούς του, να περιορίζουν τα πάθη του. Αυτό το αποτέλεσμα νομίζω ότι το επέφερε σε αυτούς ο μισθός των σεσωσμένων, των καλών υποτακτικών δηλαδή, και απέβησε σε αυτούς η εμπαθής διακονία αιτία απαθίας. 42. Πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην σκορπίσουμε το πέλαγος όσα συναθρήσαμε στο λιμάνι. Αντιλαμβάνονται το λόγο όσοι είναι ακόμη ασυνήθιστοι και αγύμναστοι στο ρίβος του κόσμου. 43. Μεγάλο πλάγμα είναι αληθινά το να υπομένεις με ανδρεία τον καύσωνα της ησυχίας και την αϊπνία και τον πόλεμο της αμελίας και αδιαφορίας, και να μην επιζητείς ρεμβασμούς και κινήσεις και παρηγοριές έξω από το πλοίο, δηλαδή από το κελί, όπως κάνουν οι αμελείς και αδιάφοροι ναυτικοί, οι οποίοι τις ώρες της νηνεμίας ποθούν το κολύμπι μέσα στα νερά. Ασυγκρίτως ανώτερο όμως είναι το να μην φοβείσαι τους θορύβους, αλλά να μένεις απτόητος στην καρδιά και στους χτύπους των και ατάραχος, και να συναναστρέφεσαι εξωτερικά μεν με τους ανθρώπους, εσωτερικά δε με το Θεό. 44. Άσου είναι ο θαυμάσια τα όσα συμβαίνουν στα κοσμικά δικαστήρια αφορμή σκέψεως για τα δικά μας πράγματα. Ας παρατηρείς ποιος έρχεται στο φοβερό και αληθινό δικαστήριό μας ως κατάδικος και ποιος ως αθώος, έχοντας πολλή επιθυμία να εργαστεί και να υπηρετήσει τον Θεό. Είναι οπωσδήποτε αντίθετος ο ερχομός του ενός από του άλλου και χρειάζεται ο καθένας την ειδική του αντιμετώπιση. 45. Πριν απ' όλα, όσα ερωτάται ο ένοχος, ιδιαιτέρως όμως τι είδους αμαρτίες διέπραξε, αυτό για δύο λόγους: για να μην αποκτά απαρησία, επειδή θα κεντάται και θα ταπεινώνεται συνεχώς από την εξομολόγηση αυτή, και για να παρακρίνεται προς την αγάπη μας, γνωρίζοντας ποια τραύματα αναλάβαμε στο σώμα μας. 46. Ούτε τούτο να σου διαφεύγει ως επτέ, φίλε, όπως και δεν σου είναι άγνωστο, μη γέννητο. Εννοώ ότι πρέπει στην κρίση των ενόχων να λαμβάνονται υπόψη και οι τόποι όπου έζησαν και η ανατροφή τους και οι συνήθειές τους, διότι προέρχονται εξ αυτών μεγάλες και ποικίλες διαφορές. Πολλές φορές ο ασθενέστερος σωματικά είναι και ταπεινότερος στην καρδία, γι' αυτό και πρέπει να τιμωρείται ελαφρότερα από τους πνευματικούς δικαστές. Ευνόητο είναι. Τι ισχύει για την αντίθετη περίπτωση? 47. Κρίνει σωστό ο Λέων να βόσκει πρόβατα. Παρομοίως δεν είναι ασφαλές ένας που είναι ακόμη εμπαθής να κυβερνά άλλους εμπαθείς. 48. Άσχημο θέαμα η αλεπού ανάμεσα στις όρνηθες. Τίποτε όμως πιο άσχημο από ποιμένα που οργίζεται. Διότι αυτή με ένα αναταράζει και φωνεύει όρνηθες, αυτός δε λογικές ψυχές. 49. Πρόσεξε, μη γίνεις λεπτολόγος, εξεταστής και των πιο μικρών σφαλμάτων. Διότι έτσι δεν θα είσαι πλέον μιμητής του Χριστού. 50. Αν έχεις και εσύ τον Θεό οικονόμο και ηγούμενο σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις σου, σαν ένα άριστο κυβερνήτη. Κόβοντας δε με την επέμβαση εκείνου το θέλημά σου, θα γίνεις και εσύ αμέριμνος και θα καθοδηγήσει από το νεύμα του και μόνο. 51. Πρέπει και εσύ και όλοι να εξετάσουμε το εξής. Μήπως η Θεία Χάρις οικονόμησε να γίνουν μέσω ημών πάρα πολλά θαυμαστά πράγματα, όχι από την ειδική μας καθαρότητα και αγιότητα, αλλά από την πίστη των υποτακτικών. Άλλωστε και πολλοί εμπαθείς και αμαρτωλοί γέροντες εθαυματούργησαν με τον τρόπο που προανέφερθη. 52. Εάν, όπως είπε ο Κύριος, πολλοί εκείνη την ημέρα θα μου υπούν
Κύριε, Κύριε, εμείς δεν προφητεύσαμε στο όνοματί σου και λοιπά, Ματθαίος ζήτα 22, τότε δεν είναι απίστευτο αυτό που ελέγχθη πιο πάνω. 53. Εκείνος που πραγματικά εξηλαίωσε το Θεό μπορεί κατά τρόπο αφανή και μυστικό να ευεργετεί όσοι υποφέρουν από αμαρτίες. Έτσι επιτυγχάνει δύο σπουδαιότατα πράγματα, και τον εαυτό του φυλάσσει άτρωτο και την ανθρώπινη δόξα σαν από ερησίβη αρρώστια των φυτών. Και αυτούς που αισθάνθηκαν την ευεργεσία τους κάνει να ευχαριστούν μόνο το Θεό. 54. Σε εκείνους που τρέχουν με νεανική όρεξη ετοίμαζε πολύ καλά και με γενναιοδορία τα πιο εξαιρέτα και ανώτερα φαγητά. Σε εκείνους όμως που προχωρούν καθυστερημένα είτε με τη ζωή τους είτε με τη διάθεσή τους, δίνω τους γάλα όπως τα μικρά παιδιά. Διότι βεβαίως κάθε προσφορά παρηγοριάς έχει τον καιρό της. 55. Πολλές φορές το ίδιο φαγητό σε πολλούς προξένησε προθυμία και σε άλλους αθυμία. Πρέπει να προσέχουμε ποιους έχουμε μπρος μας προκειμένου να κάνουμε σπορά. Να προσέχουμε τον χρόνο, το πρόσωπο, την ποιότητα και την ποσότητα. 56. Μερικοί, χωρίς να υπολογίσουν καθόλου πόση ευθύνη έχει το να αναλάβουν υποτακτικούς, επιχείρησαν απερίσκεπτα να ποιμάνουν ψυχές. Και συνέβη προηγουμένως να διαθέτουν πολύ πνευματικό πλούτο, τον οποίο ως γέροντες εσκόρπισαν στους άλλους και απεχώρησαν από την υπεύθυνη αυτή θέση με άδεια χέρια. 57. Όπως υπάρχουν αληθινά και γνήσια τέκνα και άλλα από δεύτερο γάμο και άλλα από δούλες και άλλα ευρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στον δρόμο, έτσι διακρίνουμε πολλές αντιστοιχίες και στο θέμα της πνευματικής υιοθεσίας. Πνευματική ανοδοχή στην κυριολεξία είναι το ολοκληρωτικό δέσιμο της ψυχής σου υπέρ της ψυχής του άλλου. Υπάρχει και αναδοχή μόνο ως προς τα αμαρτήματα του παρελθόντος, καθώς και ως προς τα αμαρτήματα μόνο που θα ακολουθήσουν. Υπάρχει ακόμη και η αναδοχή κατά την οποία αναλαμβάνουμε μόνο το βάρος των ειδικών μας εντολών, επειδή υπάρχει έλλειψη πνευματικής δυνάμεως και απαθίας, αλλά και στην πρώτη μορφή της τελείας αναδοχής. Η ευθύνη και το βάρος που σηκώνουμε είναι ανάλογο με την εκοπή του θελήματος που επιβάλλουμε. 58. Ο γνήσιος Υιός γνωρίζεται ποιος είναι στην απουσία του πατέρα του. Ας παρατηρεί ο γέροντας και σημειώνει καλά όσους του αντιμιλούν και του αντιστέκονται, και επί την παρουσία υψηλών προσώπων ας τους επιτιμά με βαρύτατες επιπλήξεις και τιμωρίες, έστω και αν πικραίνονται πολλοί από τους εξευτελισμούς αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο εμπνέει φόβο και στους άλλους, και είναι βέβαια συμφερότερο με την τιμωρία του ενός να σοφρονίζονται οι πολλοί. 59. Υπάρχουν μερικοί που ανέλαβαν φορτία άλλων υπεράνω το δυναμείο τους από πνευματική αγάπη, φέροντας στο νου τους εκείνον που είπε μεγαλύτερη αγάπη από αυτή κανείς δεν έχει, Ιωάννου Ιώτα Ε. 13. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν λάβει ίσως από τον Θεό τη δύναμη της πνευματικής αναδοχής και εν τούτης δεν αναλαμβάνουν με ευχαρίστηση χάνη τη σωτηρία του αδελφού ξένα φορτία. Εγώ αυτούς που ελεηνολόγησα ως ανθρώπους χωρίς αγάπη, ενώ με τους προηγουμένους ευρήκα να ταιριάζει κάποιος λόγος της γραφής. Όποιος εξάγει από τον ανάξιο των άξιων θα είναι ως σαν το στόμα μου, Ιερεμίας Ιώτα Ε. 19. Και όπως συμπεριφερθεί στον άλλον, έτσι ασυμβεί και σε σένα. Όμικρον Β' Δέλτα 15. 60. Παρακαλώ να προσέξει και το εξής. Η κατένεια αμαρτία του γέροντα λογαριάζεται πολλές φορές βαρύτερη από την κατενέργεια αμαρτία του υποτακτικού. Όπως ακριβώς είναι ελαφρότερο το πτέσμα του στρατιώτη από την άσχημη και άστοχη απόφαση του στρατηγού. 61. Να θέτει στους υποτακτικούς του να μην εξομολογούνται με λεπτομερή περιγραφή του είδους των τασαρκικά αμαρτήματα της λαγνίας. Όλα όμως τα υπόλοιπα να τα φέρουν στη σκέψη τους νύχτα και μέρα λεπτομερώς. 62. Γύμναζε τους υποτακτικούς σου να είναι μεταξύ τους τελείως ειλικρινείς και ακέραιοι, αλλά προς τους δαίμονες να είναι πολύ προσεκτικοί. 63. Ας μη σου διαφεύγει σε τι αποσκοπούν και πού καταλήγουν οι διάφορες σχέσεις των προβάτων της μνήμης σου μεταξύ τους, διότι οι λύκοι επιδιώκουν να καταστρέψουν τους αγωνιστάς μέσω των ραθήμων. 64. Μη το θεωρείς κοπιαστικό να προσεύχεσαι εφόσον σου το ζητούν και για τους εντελώς αμελείς, και θα προσεύχεσαι όχι για να ελεηθούν, διότι αυτό είναι αδύνατο εάν δεν συνεργήσουν και εκείνοι, αλλά για να ξυπνήσει μέσα τους ο Θεός τον ζήλο. 65. Οι αδύνατοι ας μην συντρώγουν με αιρετικούς, όπως έχει οριστεί από τους ιερούς κανόνες. Όσοι όμως με τη χάρη του Κυρίου είναι δυνατοί, εάν προσκαλούνται με εμπιστοσύνη και καλή προαίρεση από αυτούς και θέλουν να υπάγουν, ας πηγαίνουν προς δόξα Κύριο. 66. Μη προφασίζεσαι άγνοια για τις αμαρτίες που διέπραξες, γιατί όποιος δεν εγνώριζε
και έπραξε άξια τιμωριών θα τιμωρηθεί, γιατί δεν εφρόντισε να μάθει. 67. Είναι ντροπή για τον ποιμένα να φοβείται το θάνατο, πράγμα που δεν ταιριάζει ούτε στον υποτακτικό, αφού η υπακοή χαρακτηρίζεται ακριβώς ως αφοβία του θανάτου. 68. Έρευνα, ο μακάρι, ποια αρετή είναι που χωρίς αυτή κανείς δεν πρόκειται να ειδεί τον Κύριο, και αυτή την αρετή πριν απ' όλα φρόντιζε να την αποκτήσουν τα τέκνα σου. Και ας τα απαλλάξεις τελείως από τον πειρασμό να βλέπουν γύρω τους πρόσωπα με απαλή και κάπως γυναικεία όψη. 69. Σε όλους τους εν Κυρίω υποτακτικούς μας, ας είναι ξεχωριστές οι κατοικίες και οι τάξεις ανάλογα με τις ηλικίες τους. Έτσι δεν θα χρειαστεί να διώξουμε κανέναν από το λιμάνι. 70. Πριν από την νόμιμη ενηλικίωση, όπως αυτή που ορίζεται από τους κοσμικούς, ας μην επιθέσουμε σε κανέναν τα χέρια μας, δηλαδή ας μην γύρωμε κανένα μοναχό. Μήπως συμβεί μερικά πρόβατα να οδηγηθούν από άγνοια στο σχίσμα και όταν αργότερα έλθουν σε επίγνωση και δεν μπορούν να υπομείνουν το βάρος και τον καύσωνα, λιποταχθήσουν προς τον κόσμο, πράγμα το οποίο δεν θα είναι κίνδυνο για αυτούς που ευγιάστησαν να τους κύρουν. 71. Ποιος άραγε έγινε τέτοιος πνευματικός οικονόμος από το Θεό, ώστε να μην έχει ο ίδιος ανάγκη από τις βρύσες των δακρύων του και τους μόχθους του, και να τις προσφέρει αυτόν στο Θεό για την ψυχική κάθαρση των άλλων. 72. Ψυχές και μάλιστα σώματα μολυσμένα και ακάθαρτα, μη σταματήσεις ποτέ να σπουγγίσεις και να καθαρίζεις, γιατί για να ζητήσεις με παρησία από τον καλόν αγωνοθέτη όχι μόνο δικό σου στεφάνους αλλά και των άλλων ψυχών. 73. Εγνώρισε ασθενή που εκαθάρισε με την πίστη του την ασθένεια άλλου ασθενούς. Το επέτυχε αυτό οικετεύοντας υπέρ εκείνου των Θεών με επενετή ανέδεια και θυσιάζοντας την ψυχή του χάρη της άλλης ψυχής με ταπεινό βέβαια φρόνημα. Αυτός ύστερα από τη θεραπεία του άλλου επέτυχε και την ειδική του θεραπεία. Ομοίως εγνώρισα και άλλον που έκανε το ίδιο, αλλά με υπερηφάνεια. Αυτός άκουσε τον Κύριο να τον επιτιμά, λέγοντας: Ιατρέ, θεάραψον σε αυτόν. Λουκά Δέλτα 23. 74. Είναι δυνατόν να εγκαταλείψει κανείς κάποιο αγαθό χάρη ενός μεγαλύτερου αγαθού, όπως έκανε εκείνος που απέφευγε το μαρτύριο όχι από δειλία αλλά χάρη εκείνων που ωφελούνται και σώζονται από αυτόν. 75. Υπάρχει και άλλος που για να περισσώσει την τιμή του πλησίων παρέδωσε τον εαυτό του στην ατίμωση. Αυτός, αν στα μάτια των πολλών φαίνεται ως αμαρτωλός και φιλίδων, στην πραγματικότητα είναι ως πλάνος και αληθής. Β. Κορινθίου σίγμα 8. 76. Εάν εκείνος που κατέχει λόγους ωφελίας και δεν τους μεταδίδει άφθονα, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Πόσο άραγε, αγαπητέ μου, κινδυνεύουν όσοι μπορούν με το ζήλο των έργων τους ακόμη να βοηθήσουν τους ταλαιπωρημένους και οι οποίοι εν τούτης δεν δείχνουν προθυμία να συγκοπιάσουν μαζί τους. 77. Λύτρωσε άλλους σύ που ελυτρώθηκες από το Θεό, σύ που εσώθηκες, σώσε αυτούς που οδηγούνται στον θάνατο και μη τσιγκουνευτείς να εξαγοράσεις αυτούς που φωνεύονται από τους δαίμονες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έπαθλο του Θεού, ανώτερο από κάθε άλλη ανθρώπινη αγγελική εργασία ή θεωρία. 78. Σαν συνεργάτη των ασωμάτων και νοερών δυνάμεων καθιστά τον εαυτό του εκείνος ο οποίος με την καθαρότητα που δόθηκε από τον Θεό σπογγίζει την ακαθαρσία των άλλων και την καθαρίζει και προσφέρει έτσι στον Θεό από επίμωμα άμωμα δώρα, διότι αυτό είναι συνεχώς το μοναδικό έργο των θείων λειτουργών. Πάντες η κύκλο αυτού ίσουσι θα φέρουν δώρα, ψαλμού ομικρονέψιλον 12, δηλαδή ψυχές θα φέρουν. 79. Τίποτε άλλο δεν δείχνει περισσότερο τη φιλανθρωπία και την αγαθότητα του πλάστου μας προς εμάς όσο το ότι εγκατέλειψε τα 99 πρόβατα για να ζητήσει το πεπλανημένο. Πρόσεχε λοιπόν και εσύ ο αξιοθαύμαστε και όλον σου το ζήλο, την αγάπη, τη θέρμη, την επιμέλεια και την προστοθεωνικεσία σου, δείξε τα προς τον περισσότερο πεπλανημένο και συντετριμένο. Στις μεγάλες άλλωστε ασθένειες και πληγές αντιστοιχούν αναμφιβόλως και μεγάλη μυστείο. 80. Ας εξετάσουμε και ας προσέξουμε και ας ενεργήσουμε αναλόγως. Ο γέροντας δεν πρέπει πάντοτε να αποδίδει το δίκαιο λόγο της αδυναμίας ορισμένων αδελφών. Έτυχε να ειδώ κάποιον σοφότατο δικαστή να δικάζει δύο αδελφούς και το μεν ένοχο ως περισσότερο αδύνατο τον ανεκήρυξε αθώο
τον δε αθώο ως ανδρείο και καρτερικό τον καταδίκασε ως ένοχο, ώστε να μην αυξηθεί με τη δικαιοσύνη η διάσταση. Ιδιαιτέρως όμως και χωριστά είπε στον καθέναν εκείνα που έπρεπε και μάλιστα στον ψυχικά ασθενή. 81. Η χλωερή παιδιάδα είναι κατάλληλη για τα πρόβατα και η διδαχή και η υπόμνηση του θανάτου είναι ό,τι πιο κατάλληλο για κάθε λογικό πρόβατο και έχει την δύναμη να θεραπεύσει κάθε είδους ψώρα. 82. Όταν επιθεωρείς να εξετάζεις τους ανδρείους, να τους εξευτελίζεις χωρίς λόγο μπρος τους αδυνάτους, ώστε με το φάρμακο του ενός να θεραπεύσεις τα τραύματα του άλλου και να παιδαγωγήσεις τους παραλίτους να γίνουν στερεοί. 83. Πουθενά δεν φαίνεται ο Θεός να δημοσίευσε εξομολόγηση που άκουσε, και τούτο για να μην ανακόψει και δυσκολεύσει με την αποκάλυψη τους εξομολογουμένους και τους κάνει έτσι να πείσουν, να πέσουν σε ανίατη ασθένεια. 84. Και αν έχουμε προορατικό χάρισμα, ας μην υπούμε εμείς πρώτοι τα σφάλματα στους ενόχους, αλλά καλύτερα με πλάγια λόγια ας τους παρακινήσουμε να τα εξομολογηθούν οι ίδιοι, διότι έτσι με την εξαγόρευση που θα μας κάνουν τους παρέχεται πλούσια συγχώρησης, και μετά την εξομολόγηση ας τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να έχουν προς εμάς περισσότερο θάρρος και σχέση από ό,τι προηγουμένως, διότι έτσι προοδεύουν πολύ στην εμπιστοσύνη και την αγάπη απέναντί μας. Οφείλουμε ακόμη να τους παρέχουμε υπόδειγμα άκρας ταπεινώσεως, καλά και να τους εκπαιδεύσουμε να αισθάνονται φόβο και σεβασμό απέναντί μας, και σε όλα πρέπει να δείχνεις υπομονή εκτός από την περίπτωση της ανυπακοής. 85. Πρόσεξε μήπως η υπέρ το δέον ταπείνωσή σου συσσωρεύσει κάρβουνα αναμένα στην κεφαλή των τέκνων σου. 86. Εξέτασε μήπως η δεις δέντρα τα οποία στον ειδικό σου αγρό πιάνουν άδικα τον τόπο, ενώ μπορούν ίσως να καρποφορήσουν σε άλλον. Αυτά μην αμελήσεις να τα συμβουλεύεις με αγάπη, να αποσπαστούν από το δικό σου αγρόγορο και να μην φυτευθούν αλλού. 87. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο γέροντας μπορεί ακίνδυνα να βοηθεί πνευματικώς και να κατεργάζεται την αρετή σε καταλλήλους τόπους, δηλαδή σε κοσμικοτέρους και φιλιδόνους. 88. Ας εξετάζει λοιπόν καλά ο γέροντας κάθε πρόβατο που πρόκειται να δεχτεί στην πείμνη του, διότι ο Θεός δεν απαγορεύει να απορρίψουμε και να απομακρύνουμε εκείνο που θα εκρίναμε ακατάλληλο. 89. Εάν ο ιατρός διαθέτει την εσωτερική ησυχία, τότε δεν χρειάζεται και τόσο την εξωτερική προκειμένου να υποβοηθείτε στη φροντίδα των ασθενών. Εάν όμως στερείτε την πρώτη, τότε ας χρησιμοποιήσει τη δευτέρα. 90. Δεν υπάρχει άλλο δώρο πιο ευπρόσδεκτο από τον Θεό, όσο του να του προσφέρομαι λογικές ψυχές δια της μετανοίας. Ο κόσμος ολόκληρος δεν αξίζει όσο η ψυχή, διότι αυτός είναι φθαρτός και παρέρχεται, ενώ η ψυχή και είναι και παραμένει άφθαρτη. Μη μακαρίζει λοιπόν ο μακάρι αυτούς που προσφέρουν χρήματα, αλλά εκείνους που αφιερώνουν στο Χριστό λογικά πρόβατα. 91. Να καταστήσεις άμωμο και καθαρό το ολοκαύτωμα που προσφέρεις, διότι διαφορετικά σε τίποτε δεν θα ωφελήσεις τον εαυτό σου με τη θυσία αυτή. 92. Όπως πρέπει να εννοούμε το Ευαγγελικό ρητό, έπρεπε να παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου, αλλά λίμωνο σε εκείνον ο οποίος θα τον παραδώσει. Μάρκου Γιώτα Δέλτα 21. Έτσι θα εννοήσεις από την αντίθετη πλευρά ότι πολλοί έπρεπε να σωθούν, όσοι βεβαίως θα ήθελαν μισθό, όμως θα πάρουν εκείνοι δια των οποίων μετά τον Κύριο έγινε η σωτηρία. 93. Περισσότερο από όλα ως επτέ, φίλε μου, μας χρειάζεται δύναμη πνευματική, ώστε αυτούς που επιχειρήσαμε να τους εισαγάγουμε στα Άγια των Αγίων και αποφασίσαμε να τους δείξουμε τον Χριστό αναπαυόμενον επάνω στη μυστική και κρυφή τράπεζα, όταν τους ειδούμε να πιέζονται και να στεναχωριούνται, και μάλιστα εις αυτά τα πρόβατα της εισόδου από τον όχλο των πειρασμών που θέλουν να τους εμποδίζουν, τότε ας τους πιάσουμε από το χέρι σαν τα νήπια και στους ελευθερώσουμε από τον όχλο των λογισμών αυτών, και αν ακόμη από αυτούς είναι πολύ νήπιοι ή αδύνατοι, τότε είναι ανάγκη να τους σηκώσουμε, να τους κρατήσουμε στους ώμους μας μέχρι ότου περάσουν από τη θύρα της πραγματικά στενής οδού, διότι σε αυτό το σημείο συναντάται συνήθως όλη η αποπνικτική πίεση και θλίψη. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε για αυτήν: «Τούτο κόπωσε στην ενώπιόν μου έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού», Ψαλμός ο μικρόν Β 16-17. 94. Ομιλήσαμε στα προηγούμενα ο μεγάλε πάτερ για εκείνο το μεγάλο πατέρα και διδάσκαλο, τόσο πολύ ήταν ενδυναμωμένο με την ανοσοφία, ανυπόκριτος, ελεγκτικός, ακριβής, νυφάλιος, συγκαταβατικός, χαρούμενος στην ψυχή, και το πιο θαυμάσιο απ' όλα, ότι παιδαγωγούσε με περισσότερα ακρίβεια όσους έβλεπε ότι επιθυμούσαν τη σωτηρία τους. Όσους πάλι έβλεπε να έχουν ίδιο θέλημα ή προσπάθεια, τους εστερούσε με τέτοιον τρόπο
που, αυτό που επιθυμούσαν, ώστε του λοιπού να προσέχουν όλοι, να μην δείχνουν καθόλου ότι έχουν ίδιο θέλημα ή ιδιαίτερες συμπάθειες. Έλεγε μάλιστα ο ύμνηστος και τούτο: είναι καλύτερο να διώξεις κάποιον από το μοναστήρι παρά να τον αφήσει να κάνει το θέλημά του, διότι εκείνος που έδιωξε κάποιον έκανε πολλές φορές τον δεδιωγμένο ταπεινότερο και τον έμαθε ακόμη να κόβει στο εξής το θέλημά του, ενώ εκείνος που δίθεν από φιλανθρωπία και συγκατάβαση έκανε χάρη σε αυτούς που επέμεναν στο θέλημά τους, θα τους κάνει ώστε την ώρα του θανάτου τον να τον καταρρώνται ελεηνά, διότι μάλλον τους εξαπάτησε παρά τους ωφέλησε. Μπορούσες λοιπόν να είδεις εκείνον τον Ωμέγα μετά την εσπερινή ακολουθία να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο εξωτερικά πλεγμένο από ένα ξύλο και εσωτερικά με πνευματικά χαρίσματα, σαν να ήταν βασιλεύς, και να τον περικυκλώνουν σαν σοφές μέλισσες όλοι οι αδελφοί της καλής συνοδείας και να τον ακούν σαν από στόμα Θεού τα λόγια και τις εντολές του. Στον ένα διέταζε να απαγγείλει 50, στον άλλον 30 και στον άλλον 100 ψαλμούς, σε άλλον να κάνει μετάνοιες, σε άλλον να κοιμηθεί καθεστώς, στον ένα να κάνει ορισμένη ώρα ανάγνωση και στον άλλον να κάνει ορισμένη ώρα προσευχή. Επιπλέον όρισε δύο αδελφούς ως επιτηρητάς να παρατηρούν την ημέρα αυτούς που άνοιγαν συζητήσεις και έπεφταν σε οκνηρία και να τους διορθώνουν, και τη νύχτα να παρακολουθούν όσους αγρυπνούσαν άκερα και να επιβλέπουν για άλλα πράγματα που δεν επιτρέπεται να γράψουν. Ακόμη δε και στο πράγμα της τροφής είχε ορίσει εκείνος ο Μέγας την τάξη του καθενός, διότι δεν είχαν όλοι ένα φαγητό ή όμοιο, αλλά ρυθμιζόταν στον καθένα ανάλογα με την κατάστασή του. Σε άλλους ο καλός διαχειριστής έδινε ασκητικότερα και λιτότερα φαγητά και σε άλλους πλουσιότερα, και το αξιοθαύμαστο ήταν ότι όλοι αγώγιστα εκτελούσαν την εντολή του σαν να προέρχονταν από το στόμα του Θεού. Υπήρχε στην εξουσία του αημνίστου και μία λαύρα στην οποία ο τέλειος κατά πάντα ηγούμενος εγκαθιστούσε στους αδελφούς της μονής που ήσαν ικανοί για την ησυχαστική ζωή. 95. Μην κάνεις, σε παρακαλώ, τους απλούς και ευθύς μοναχούς να γίνουν πονηροί και πολύπλοκοι στους λογισμούς τους. Αντιθέτως, ή δυνατόν, φρόντιζε να μεταβάλεις τους πονηρούς σε απλούς, πράγμα θαυμαστό και δυσκατόρθωτο. 96. Ο τέλειος, καθαρισμένος από τα πάθη ένεκα της ειδικής του απαθίας, σαν θεϊκός δικαστής θα κάνει με ακρίβεια την κρίση του, διότι η έλλειψη της απαθίας τύπτει την καρδιά του δικαστού και δεν τον αφήνει να τιμωρεί και να καθαρίζει τα πάθη όπως πρέπει. 97. Την ακεραία πίστη και τα ευσεβή δόγματα ας αφήσεις πριν απ' όλα κληρονομία στα τέκνα σου, ώστε όχι μόνο τα τέκνα σου, αλλά και τους εγγονούς σου να οδηγήσεις στον Κύριο δια της οδού της Ορθοδοξίας. Συμπλήρωση δική μας. Πού είναι οι σημερινοί Άγιοι Ορθόδοξοι Γέροντες? Οι περισσότεροι συμπλέουν με τον οικουμενισμό και οι άλλοι αποδέχονται το βδελιρό 666 που είναι άρνηση Χριστού από αφημί, άμκα, κάρτες, ταυτότητες και οτιδήποτε βγαίνει αδιαφόρος. Αυτούς να μην τους εμπιστευτείτε σαν γέροντες να σας οδηγήσουν. 98. Αυτούς που είναι γεμάτοι νεανικός φρίγος, μη λυπάσαι να τους εξασθενίζεις και να τους δαμάζεις ώστε να σε δοξάζουν την ώρα του θανάτου των. 99. Ας έχεις ο πάνσοφε και σε αυτό το σημείο σου υπόδειγμα το Μέγα Μωυσή, διότι και αυτός δεν κατόρθωσε να ελευθερώσει από το Φαραώ τους υπηκόους, αν και τον ακολουθούσαν με προθυμία, παρά αφού έφαγαν τον άζυμο άρτο με τα πικρά χόρτα. Άζυμο άρτο σημαίνει ψυχή χωρίς το πρόσθετο στοιχείο το προζύμι του ιδίου θελήματος, διότι αυτό είναι εκείνο που δημιουργεί φούσκωμα και έπαρση. Ο άζυμο άρτο αντίθετα πάντοτε παραμένει ταπεινός, και ως πικρά χόρτα ας εννοήσουμε άλλοτε την δρυμύτητα που φέρει η εντολή του γέροντος και άλλοτε τη θλίψη που φέρει η πικρία της νηστείας. 100. Εγώ, ο μεγάλε πάτερ, καθώς σου γράφω αυτά, νομίζω ότι ακούω εκείνον που λέγει: «Σύ που διδάσκεις τον άλλον, δεν γίνεσαι διδάσκαλος του εαυτού σου». Ρωμαίων β 21. Και τώρα τα εξής μόνο θα είπω και θα σταματήσω τον λόγο. Ψυχή με την καθαρότητα ενώθηκε με τον Θεό. Δεν χρειάζεται άλλο διδασκαλικό λόγο, διότι η μακαρία φέρει μέσα της τον αιώνιο λόγος, μυσταγωγό και οδηγό και φωτιστή. Τέτοια ακριβώς έχω αντιληφθεί ότι είναι η δική σου ιεροτάτη και ολοφώτην κεφαλή. Γνωρίζω καλά την πάναγνη γνώμη και διάθεσή της, όχι απλώς από λόγια αλλά από έργα και προσωπική πείρα, και γνωρίζω ότι εξαστράπτει με την πραότητά της και φωνεύει τα θηρία με την ταπεινωσή της, αρετές όμοιες με εκείνες του μεγάλου νομοθέτου Μωυσή, αυτόν ακολουθώντας κατά
πόδας, ο καρτερικότατε, και προχωρώντας συνεχώς προς τα ύψη, λίγο ακόμη και θα τον εξεπερνούσες, εννοώ στο εγκόμιο της αγνότητας και στο βραβείο της σοφροσύνης, δια των οποίων ιδιαίτερα και αποκλειστικά μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό, που είναι πάναγνος και δίδει κάθε απάθεια και ενισχύει την απόκτησή της, και που μεταβιβάζει με αυτήν την απάθεια και από την γη στον ουρανό όσους ζουν ακόμη στη γη. Ανέβηκες δε στα ύψη αυτών των αρετών, όπως ο φίλος της αγνότητος Ηλίας, σαν με πύρινο άρμα, με ακούραστα πόδια, και όχι μόνο τον Αιγύπτιο εφώνευσας μέσα στην άμμο της ταπεινοφροσύνης, αλλά επιπλέον έτρεξες προς το όρος. Εκεί με ακαμφθόδη και δυσκολοβάδη στη σταθερή απορία αντίκρισες τον Θεό και αξιώθηκες να απολαύσεις τη φωνή και τη λάμψη του. Κέλυσες τα υποδηματά σου, δηλαδή κάθε περίβλημα και κάλυμα των νεκρών αμαρτωλών παθών, και έπιασες από την ουρά, δηλαδή από την άκρη, τον άγγελο που έγινε δράκοντας, και τον έριξες σαν μέσα στη φωλιά του στο βαθύτερο λάκκο και ζωφερό σκοτάδι. Αλλά και τον Φαραώ ενίκησες, τον υψηλό και αγέροχο, και τους Αιγυπτίους ετρομοκράτησες και κατέπληξες, και τα πρωτότοκά τους στο μεγαλύτερο κατόρθωμα εθανάτωσες. Γι' αυτό ο Κύριος, σαν σε ακλόνητο και ακράδαντο, σου εμπιστεύθηκε την καθοδήγηση των αδελφών. Σε οδηγεί, οδηγώντας αυτούς, τους απεμάκρυνες άφοβα και τους ελευθέρωσε από τον Φαραώ, από τον ακάθαρτο πυλό της πληνθοποιίας, και τους μετέδωσες και τους έκανες να γευθούν και να γνωρίσουν καλά το πυρ του Θεού και την εφέλη της αγνότητος που σβήνει και εξαφανίζει όλη τη φλόγα των αμαρτωλών επιθυμίων. Επιπλέον διασκόρπισες εμπρός τους την ερυθρά και φλογισμένη θάλασσα της αρκικής πυρώσεως, την θάλασσα στην οποία ιδιαιτέρως κατά κανόνα οι περισσότεροι κινδυνεύουμε, και τους ανέδειξες με τη ράβδο σου και την ποιμαντική σου επιστήμη κοιτάς και τροποπεούχους, και έπνιξες τελειωτικά όλους τους εχθρούς που τους κατεδίωκαν από πίσω. Αλλά και μετά από αυτόν τον αμαλίκτης είσαι ως αυτόν που συνήθως συναντούν οι νικητές, έπειτα από την νίκη της θαλάσσης τον κατετράπωσες με την έκταση των χειρών σου, καθώς ίστατο ανάμεσα στην πράξη και στη θεωρία, και προσευχώσουν για τον θεοφώτιστο λαό σου. Ενίκησες τα ειδωλολατρικά έθνη, ανέβασες προς το όρος της απάθειας αυτούς που σε ακολουθούν, τους εχειροτώνησες ιερείς πνευματικών θυσιών, παρέδωσες τον νόμο της πνευματικής περιτομής, με την οποία εάν δεν καθαριστούμε είναι αδύνατο να ειδούμε το Θεό. Ανέβηκες πολύ ψηλά, παραμερίζοντας κάθε σκοτεινό σύννεφο και ζώφο και θύελα, παραμερίζοντας δηλαδή το τρίγνοφο σκοτάδι της αγνίας. Προσήγησες το φως, το οποίο σου παρουσιάστηκε κατά πολύ σεβασμιότερο και λαμπρότερο και ανώτερο από τη Στιβάτο. Αξιώθηκες να ακούσεις τη θεϊκή φωνή, αξιώθηκες θεϊκής θεωρίας και προφητικής χάριτος. Είδες κατά κάποιον τρόπον, ζώντας ακόμη στην γη, τα οπίσω του Θεού, δηλαδή τα μελλοντικά μεγαλεία, τον πλήρη φωτισμό της γνώσης που μας αναμένει στη μέλουσα ζωή. Έπειτα άκουσες και τη φωνή που σου είπε: «Δεν θα ειδεί άνθρωπος το πρόσωπό μου», Έξοδος λάμδα γάμα 20. Γι' αυτό και κατέβηκες από εκείνη τη θέα του Θεού στην βαθύτατη κοιλάδα της ταπεινώσεως, στο χορύβ, φέροντας μαζί σου και τις πλάκες που ανυψώνουν στη γνώση του θεϊκού θελήματος, που έχοντας ακτινοβόλο και δοξασμένο το πρόσωπο της ψυχής και του σώματος. Αλίμονον όμως για το θέαμα που αντίκρισες εν συνεχεία, το χρυσό μοσχάρι που κατασκεύασαν, αυτό είναι έργο της ειδικής μου συνοδείας. Αλίμονο για τη συντριβή των πλακών. Τι έκανες έπειτα? Επήρες το λαό σου από το χέρι, τον επέρασες μέσα από την έρημο. Ίσως δε και όταν ακόμη συνέβη να φλέγεται από την εσωτερική του φλόγα, του άνοιξες πηγή ύδατος δακρύων με το ξύλο, δηλαδή με τη σταύρωση της αρκός συν της παθήμαση και της επιθυμίας γαλάτα έψιλον. 24. Πολεμείς έπειτα τα εχθρικά έθνη που συναντάς και τα κατακαίεις με το πυρ του Κυρίου, φθάνεις στον Ιορδάνη. Τίποτα δεν με εμποδίζει να παραποιήσω και να προχωρήσω λίγο πιο πέρα από την διήγηση, και όπως ο Ιησούς του Ναβί χωρίζει σε τμήματα το λαό.
με τον λόγο σου εν συνεχεία διαιρείς τα ύδατα και αυτά που ήταν εμπρός, δηλαδή τα εισαγωγικά δάκρυα, τα αύσεις να χυθούν στην αλμυρά και νεκρά θάλασσα, να χυθούν δηλαδή για την έκρωση των παθών, ενώ με τα ύδατα που έρχονται από επάνω, δηλαδή τα τελειοποιία δάκρυα της αγάπης που προέρχονται εκ της άνωθεν χάριτος, τα αστεθεροποίησες στους οφθαλμούς των νοητών Ισραηλιτών σου, δηλαδή των μαθητών σου. Ισραηλίτες είναι αυτοί που βλέπουν το Θεό. Ισραήλ είναι ο νους ορών το Θεό. Έπειτα τους διατάζεις να πάρουν 12 πέτρες που σημαίνει ή ότι τους δείχνεις τον δρόμο των Αποστόλων ή υπονοείς την νίκη των 8 περίπου εθνών και παθών και εν συνεχεία την απόκτηση των 4 μεγάλων και γενικών αρετών. Απομακρύνεσαι και αφήνεις πλέον πίσω σου οριστικά την περιοχή της Αγών Νεκράς Θαλάσσης, αφήνεις εμπρός στην εχθρική πόλη, φτάνεις εμπρός στην εχθρική πόλη. Σαλπίζεις με την προσευχή κατά τη διάρκεια του 7ου κύκλου, δηλαδή κατά τη διάρκεια της επιγείου ανθρωπίνης ζωής. Κατεκρύμνησες την πόλη, ενίκησες, έτσι μπορείς να ψάλεις κι εσύ προς τον Άιλο και αόρατο σύμμαχό σου. Οι ρομφαίες του εχθρού εκμηδενίστηκαν και τις πόλεις των παθών μου κατέστρεψες. Παράβαλε Ψαλμών θήτα 7. Θέλεις να είπω το σπουδαιότερο και γενναιότερο απ' όλα. Ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ που είναι η όραση της τελείας ψυχικής ειρήνης. Βλέπεις τον Χριστό, τον Θεό της ειρήνης. Κοπαθείς ως καλός στρατιώτης Β. Θεμοθέου Β. 3. Συσταυρώνεσαι κατά της σάρκας εν της παθήμαση και της επιθυμίες Γαλατά Ε. 24. Και έτσι δικαίως γίνεσαι όπως ο Χριστός Θεός των Φαραών Έξοδος Ζ. 1 και όλης της εχθρικής του δυνάμεως. Εν συνεχεία συνθάπτεσαι και συγκατέρχεσαι στον Άδη, στην Άβυσσο δηλαδή της θεολογίας και των αρήτων μυστηρίων. Αλήφεσαι με μοίρα και βοδιάζεσαι από τις γενικές και αγαπητές γυναίκες, δηλαδή από τις αρετές. Ανασταίνεσαι. Την εμποδίζεις να το είπω και αυτό, όταν και στον ουρανό ευρίσκεσαι και κάθεσαι εν δεξιά του πατρός. Ω, τι διέδωσαν οι εχθροί. Ότι εκλάπει το σώμα σου, ανασταίνεσαι και εσύ τριήμερος μετά την νίκη, δηλαδή των τριών τυράννων, που αντιστοιχεί μάλλον για να γίνω πιο σαφής με την νίκη του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Ή και μετά την κάθαρση του τριμερούς της ψυχής, του επιθυμητικού δηλαδή, του συναισθηματικού και του διανοητικού. Έρχεσαι τέλος επάνω στο όρος των ελαιών. Έπρεπε να συντμήσω τον λόγο και να μην σοφίζομαι περιτά, γράφοντας μάλιστα προς εσένα τον πλήρη σοφίας και ανώτερον από όλους μας τη γνώση των υπέρ ημάς πραγμάτων, για τον οποίον όρος ένας καλός δρομεύς εκελαϊδούσε και έλεγε όρητα υψηλά της ελέφης, Ψαλμός Ρογάμα 18, για τις ψυχές δηλαδή που εξολόθρευαν τα θηρία. Τρέχοντας λοιπόν και εσύ μαζί με αυτόν, έφτασε στην άκρη του όρους. Ανέβλεπες προς τον ουρανό, πάλι θα επαναφέρω τον λόγο στον συμβολισμό του λόγου. Ευλόγησες εμάς τους μαθητές σου, είδες να προβάλλει εμπρός σου στηριγμένη στον ουρανό η κλίμαξη των αρετών. Σε αυτή την κλίμακα, σύμφωνα με τη χάρη που σου εδόθηκε από τον Θεό, σαν σοφός αρχιτέκτον έβαλες το θεμέλιο Α Κορινθίων Γ 10. Ή μάλλον την κατασκεύασε ολόκληρη μολονότι από την πολύ σου ταπεινοφροσύνη. Επίησες εμάς τους ανοήτους και μας περιεπλάνησες να σου δανείσουμε το ραπειρό μας, το ρυπαρό μας στόμα για να το χρησιμοποιήσεις στον λαό σου. Και αυτό δεν είναι περίεργο, διότι σύμφωνα με τη συμβολική διήγηση και ο Μωυσής συνήθιζε να αποκαλεί τον εαυτό του ισχνόφωνο και βραδίγλωσσο. Ο Μωυσής όμως αξιώθηκε να έχει άριστο βοηθό ως λογοδέτη των Ααρών. Ενώ εσύ, ομοιημένος θάρρη τα μυστήρια του Θεού, δεν γνωρίζω πώς παρορμήθηκες να έλθει σε εμένα μια άνυδρη πηγή γεμάτη από Αιγυπτιακούς βατράχους ή μάλλον από κάρβουν. Επειδή όμως δεν πρέπει να σταματήσω, αφήνοντας ατελείωτο το δρόμο του λόγου που αφορά και σένα, ο ουρανοδρόμε, συνεχίζω υφαίνοντας πάλι το ποικιλόμορφο στολισμό του κάλου σου. Προχώρησες στο Άγιον Όρος, ανύψωσες το βλέμμα σου προς τον ουρανό, επάτησες το πόδι σου στην άκρη, έτρεξες, ανέδραπες, ανυψώθηκες, επέβησες επί χερουβίμ, δηλαδή σε αγγελικές αρετές και επετάστης. Ψαλμός Γιώτα Ζήτα 11. Και ανέβησε έναν αλλαγμό. Ψαλμός Μη Σίγμα 6. Αφού κατετρόπωσε τον εχθρό, μας άνοιξε το δρόμο, προηγήθηκες, αλλά και τώρα ακόμη ηγείσαι και προηγείσαι όλων μας, διότι
Έχεις τρέξει και έχεις φτάσει στην κορυφή της σωσίας κλίμακας και έχεις ενωθεί με την αγάπη. Η δε αγάπη είναι ο Θεός. Α Ιωάννου Δέλτα 8. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.